Ένα όνομα που ίσως έχετε ακούσει να είναι αναφερόμενο βιβλικά είναι το όνομα του Ζακχαίου. Ένα πρόσωπο με μια ιδιαίτερη ιστορία, μέσα στη γραφή, θέλει να δει τον Ιησού, δεν είναι άνθρωπος θρησκευόμενος, είναι τελώνης, είναι θα λέγαμε προϊστάμενος των τελωνών. Μέσα στην κοινωνία που ζει είναι ένας άνθρωπος στο περιθώριο θρησκευτικά, ηθικά. Είναι συνώνυμο στη συνείδηση του απλού λαού με κάποιον που είναι κλέφτης, κάποιον που είναι απατεώνας, κάποιον ο οποίος αδικεί το έθνος του και συνεργάζεται με τον κατακτητή. Κάπως έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο νου του και στην καρδιά του κάτι έχει κολλήσει. Να δω τον Ιησού ποιος είναι. Λένε τόσα γι' αυτόν, τον χρειάζομαι, θα αλλάξει κάτι αν τον δω. Έχω μια επιθυμία πάντως. Και θα ήθελα πάρα πολύ να τον δω έστω και αν εκείνος δεν με προσέξει. Είναι μια σκέψη που έχει ένας άνθρωπος πετυχημένος κατά κόσμο, οικονομικά, ίσως όχι τόσο πολύ αποδεκτός από τους θρησκευόμενους και από τους ανθρώπους της κοινωνίας εκείνης, αλλά εκείνος που μπορούσε να περνάει καλά, να λέγαμε έχει τις ανέσεις του, να έχει τον τρόπο του, να έχει τις διακοπές του, τέλος πάντων ό,τι θα είχε στην εποχή του να είναι καλοβαλμένος άνθρωπος. Θέλει να τον δει, αλλά συνήθως ο Χριστός περιτριχυρίζεται από πάρα πολύ κόσμο, μερικές χιλιάδες, οπότε σε ένα οριζόντιο επίπεδο δεν μπορεί να τον αντικρίσει. Το ιδιαίτερο πρόβλημα είναι ότι ο Ζακχαίος είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο, είναι κοντός στο ανάστημα. Και αυτό είναι ένα εμπόδιο το οποίο του δημιουργεί περισσότερο η δυσκολία από κάποιον άλλο. Θα έλεγα, στη ζωή όλων μας υπάρχουν εμπόδια. Όταν θέλουμε να δούμε τον Ιησού, όταν θέλουμε να τον πλησιάσουμε, ακόμα και για μία πρώτη γνωριμία ή ακόμα ξανά και ξανά να τον πλησιάσουμε για να του ανοίξουμε την καρδιά μας, για να του πούμε πράγματα, μερικοί μας μπαίνουν εμπόδιο. Άνθρωποι, καταστάσεις, πράγματα, συνθήκες. Κάποιοι παρεμβάλλονται ανάμεσα στο πρόσωπο που επιθυμεί να δει τον Ιησού και στον ίδιο τον Ιησού. Έτσι λοιπόν, μας λέει στην ωραία αυτή αναφορά που έχει ο Λουκάς στο 19 κεφάλαιο, προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους, γιατί ήταν κοντός στο ανάστημα. Τους προσπέρασε τότε τρέχοντας μπροστά και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να τον δει, επειδή από εκείνο το δρόμο θα περνούσε ο Ιησούς. Σκέφτηκε λίγο, θα λέγαμε, προφητικά. Από πού θα περάσει, ποιος είναι ο δρόμος. Και στο δρόμο αυτό είδε ένα ψηλό σημείο, ένα δέντρο, η σικομουριά είναι ένα όχι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα, δεν το ξέρουμε. Μοιάζει λίγο να είναι μουριά, αλλά έχει πολύ μικρά φύλλα, οπότε κανείς όταν ανέβει επάνω δεν κρύβεται στην ουσία στα φύλλα, αλλά φανερώνεται. Και τώρα είναι ένα κόστος, είναι ένα ρίσκο. Θα τον δούνε επάνω στο δέντρο, σίγουρα θα περάσουν τα παιδιά της γειτονιάς, θα τον περιγελάσουν ίσως. Θα πούνε ο κύριος διευθυντής του Τελωνίου, τις ελεύθερες ώρες του ανεβαίνει στα δέντρα. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει. Παρ' όλα αυτά, εκείνος έχει επιθυμία δυνατή να δει τον Ιησού. Και καθώς πλησιάζει, ίσως ανεβαίνουν οι παλμοί της καρδιάς του, σκέφτεται αυτό το πρόσωπο, πόσο ιδιαίτερο θα είναι, αν θα τον δει σε προφίλ, σε αφάς, πώς θα τον δει, δεν ξέρει ακόμα, αλλά η επιθυμία του είναι πολύ δυνατή. Και καθώς προχωράει η ιστορία, λέει, μόλις λοιπόν έφτασε ο Ιησούς στο μέρος εκείνο, κοίταξε προς τα πάνω και τον είδε και του είπε, «Ζακχαίε, βιάσου να κατέβεις, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Βιαστικά τότε κατέβηκε και τον υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Γίνονται απρόσμενα πράγματα. Έχει απλά την επιθυμία να τον δει και ο Ιησούς σταματάει μια πομπή χιλιάδων ανθρώπων και απευθύνεται προσωπικά σε εκείνον. Και θα έλεγα, αυτό
ενδιαφέρει το Χριστό να το κάνει σε όλους μας. Είναι αυτός που νοιάζεται και που ξέρει να διαβάζει κρυφές σκέψεις, διαλογισμούς. Είναι αυτός ο οποίος τη μικρή μας φλόγα μπορεί να την κάνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν δυσκολεύεται στο μικρό, στο λίγο, να δώσει πάρα πολύ. Η ανταμοιβή του να είναι πολλαπλάσια. Θες να με δεις, Ζακχαίε, έχω κάτι παραπάνω για σένα. Μια γιορτή σπίτι σου. Δεν θα με δεις απλά να περνώ. Θα με δεις να τρώω στο τραπέζι σου και να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί. Να σου μιλήσω και να μου μιλήσεις. Να ανοίξεις την καρδιά σου και εγώ να σε δεχτώ. Θα λέγαμε, τα πόδια του φτάσανε στον αφιένα του. Από την ταχύτητα να τρέξει. Να ετοιμαστεί. Να προλάβει. Και κάνει αυτή τη μεγάλη ετοιμασία. Κάθεται εκεί ο Ιησούς, τρώνε μαζί με τους άλλους και σηκώνεται ξαφνικά και λέει, «Κύριε, να, από τώρα τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα προσφέρω στους φτωχούς και αν από κάποιον πήρα κάτι με τρόπο κυβιαστικό, του το επιστρέφω στο τετραπλάσιο». Η παρουσία του Χριστού εκεί του άλλαξε την καρδιά, τον έκανε έναν άλλον άνθρωπο. Χωρίς κανείς να του ζητήσει, μοιράζει τα αγαθά του, αποδίδει σε αυτούς που αδίκησε. Και ο Χριστός κλείνοντας λέει, «Σήμερα συντελέστηκε σε αυτό το σπίτι μια μεγάλη σωτηρία, καθότι και αυτός είναι γιος του Αβραάμ, γιατί ο γιος του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο». Τα λόγια του Ζακχαίου και τα λόγια του Χριστού. Ο ένας ανοίγει την καρδιά του και μιλάει και ο Ιησούς, ο Κύριος, επιβεβαιώνει μια αιώνια σωτηρία. Το ίδιο έχει να κάνει για σένα, για μένα, για κάθε άνθρωπο. We'll be right back.